ανακατασκευαστεί. Η Ένωση επιβλήθηκε του ακράτου με 6-2 και διατηρήθηκε στην τρίτη θέση. Φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν δύο φορές, αλλά το δεύτερο ημίχρονο εξελίχθηκε σε υγιεινό περίπατο για τους κυτρινόμαυρους. Ο Λάκης προσπάθησε να μπει στην περιοχή. Ο Πετκόφ, η μπάλα χτύπησε πάνω στον Νικολαίδη, από κοντά το 1-0 έρχεται από τον Βασίλη Λάκη. Προτίμησε επίσης να προφυλάξει και τον Γκίτσι μαζί με τον Δαμίγο που βρίσκονται στο όριο καρτών, καθώς ακολουθεί ένα εξαιρετικά σημαντικό παιχνίδι την ερχόμενη αγωνιστική εντός έδρας για τους πράσινους των Άνων Λιωσίων με τον Ιωνικό. Καλό σουτ, έδιωξε ο Χιώτης ευκαιρία, εδώ 1-1 ισοφαρίζει ο Ζιάκας. Ο Ζιάκας, ο οποίος όπως και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου σημειώνει γκολ, μάλιστα εκεί είχε πετύχει 2. Παναγιώτης Ζιάκας που διάγει την τρίτη την θητεία του. Εδώ ευκαιρία για την ΑΕΚ. Για να δούμε τον Ίβιτς, ο οποίος καθυστερεί, περνά και τον Ράπτη, στρώνει για τον Τσάρτα, ο οποίος στέλνει την μπάλα στην κερκίδα. Απίστευτη ευκαιρία χάνεται για την ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Παλιά για τον Ζιάκα που στριφογυρίζει, απέφυγε τον Γεωργία, θα κάνει και το σουτ. Η μπάλα στα χέρια του Χιώτη. Πετκόφ που έφυγε τον Ραζανάουσκας και έδωσε στον Τσάρτα. Νέα σέντρα, κακή έξοδος από τον Ράπτη. Ανάποδο ψαλίδι, γκολ υπέροχο από τον Κώστα Κατσουράνη. Ένα ακόμη γκολ μοναδικής ομορφιάς. Ο Κώστας Κατσουράνης με ανάποδο ψαλίδι δίνει προβάδισμα στην ΑΕΚ στο 30. Μάρκογλου εκτελεί, κεφαλιά από τον Κατσουράνη, κόρνερ. Την ώρα που ο Ζαγοράκης διαμαρτύρεται στον Τσαχιλίδη για offside. Για να δούμε το corner. Αν μπορεί. 2-2. Ο Μπάρκογλου είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χιώτη. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι παρακολουθούμε εδώ στο στάδιο Νίκος Γκούμας. Γιωργάτος που εκτελεί. Κεφαλιά από τον Νικολαίδη, δοκάρι. Η φάση δεν έχει τελειώσει τώρα. Συμβαίνει αυτό με την απομάκρυνση από τον Ραζανάουσκας. Ο Γιωργάτος από τη μία πλευρά και ο Τσάρτας, αυτός τελικά εκτέλεσε το corner. Γκολ από τον Ίβιτς που καταφέρνει να πετύχει αυτό που αναζητούσε από την αρχή μετεπιτάσεως. Στο πρώτο δοκάρι παρενευλήθη ο Ήλια Ίβιτς και με προβολή έγραψε το 3-2 για την ΑΕΚ στο 58. Ωραία παλιά για τον ελεύθερο Γρηγόρη Γεωργάτο. Νικολαίδης ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ, το πλασέ, 4-2. 4-2 η ΑΕΚ, η οποία μετατρέπει τον εφιάλτη σε όνειρο μέσα σε 16 λεπτά στην επανάληψη. Τελεί απευθείας, εκπληκτικό φάουλ, μπάλα λίγα εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ράπτη. Σέντρα του Γεωργάτου, ο Ίβιτς που κατεβάζει έτοιμο γκολ, 5-2. Το γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη που φτάνει τα 12, αλλά έχω την εντύπωση ότι το μισό χρεώνεται, ίσως και το παραπάνω, στον Ήλια Ίβιτς. Για να δούμε εδώ τώρα τον Ακράτικο με τον Ιορδανίδη να μην μπορεί να νικήσει τον Χιώτη που πετά την μπάλα κόρνερ. Ο Πετκόφ που πετά, ο Νικολαίδης που φεύγει από κανονική θέση απέναντι στο χατρίκ. Σερβίρει έτοιμο γκολ στον Δημήτρη Ναλίτζη, που δεν έχει κανένα πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 6-2. Ένα κομμάτι από το χορτάρι, μια αναμνηστική φωτογραφία, μια βόλτα στον αγωνιστικό χώρο. Ο καθένας προσπαθεί να κρατήσει μια εικόνα για τον εαυτό του. Ένα σουβενίρ, κάτι που θα του θυμίζει τον Νίκος Γκούμας. Τέλος εποχής και συνάμα η απαρχή μιας καινούριας. Το σύνθημα το δίνουν οι Λιλιπούτοι, οι φίλοι ΤΣΑΕΚ, και όχι μόνο. Για τελευταία φορά και όταν είμαι καλά να δω και το καινούργιο γήπεδο. Το εύχομαι. Με μεγάλη μας χαρά. ...73 χρόνια, 4 μήνες και 14 ημέρες. 2 Νοεμβρίου του 1930, 16 Μαρτίου του 2003. Η γέννηση και το πλήρωμα του χρόνου, αγγελιοφόρος της αναγέννησης. Η ιστορία συνεχίζεται. Επί προεδρίας του Πατριάρχη της ΑΕΚ, του αείμνου του Νίκο Γκούμα, του οποίου άλλωστε φέρει και το όνομα του γήπεδου της Νέας Φιλαδέλφειας, δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εξεδρών. Το σκέπαστρο στην εξέδρα των επισήμων δημιουργήθηκε επί προεδρίας Μελισανίδη Καρά. Ενώ η θρυλική σκεπαστή, η οποία φιλοξενεί τους φανατικούς φίλους της ΑΕΚ, δημιουργήθηκε το 1981 επί προεδρίας Λουκά Μπάρλου.
το έχω γνωρίσει εγώ από το 1947 που ήρθα ένα παιδάκι μικρό για να μπορέσω να με δούνε για να με πάρουν στην ΑΕΚ και καταλαβαίνετε ότι είχε μια εξεντρούλα εκεί απέναντι για 2.000 κόσμο και άλλες δύο έπαιρνε από εδώ, 4.000, έγινε ένα κόψοτέχνημα, ένα γήπεδο μεγάλο, παίξαμε, το μεγαλώσαμε, δώσαμε το αίμα μας και όπως καταλαβαίνετε από τη μια θα στεναχωρηθούμε και από την άλλη όταν το δούμε έτοιμο θα είμαστε ευχαριστημένοι πάρα πολύ γιατί οπωσδήποτε θα γίνει ένα γήπεδο ευρωπαϊκό. Έχω περάσει τα πιο ωραία στιγμές στη ζωή μου. Και άσχημες. Και νιώθω κάπου περίεργα, ιδιαίτερα. Από μία πλευρά μπορεί να είμαστε χαρούμενοι γιατί τα έχουμε καινούριο κήπεδο που αξίζει η ΑΕΚ να έχει και ο κόσμος της ΑΕΚ. Και από άλλη πλευρά κάποια πίκρα, αυτό το κήπεδο που έχουμε περάσει τόσο ωραία. Το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι έπρεπε να είναι γιορτή. Κιτρινό μαύρο πάρτι, ο τελευταίος χορός και η εξαόρροφη τούρτα του μεγάλου αντίο. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε αυτή τη φόρμα να την κρατήσουμε και να κερδίσουμε στόχους μέχρι το τέλος. Τα φώτα στη Νέα Φιλαδέλφεια κλείνουν, η αυλαία πέφτει εδώ στον Νίκος Γκούμας, όμως οι νέοι φίλοι της ΑΕΚ και οι μικροί φίλοι της ΑΕΚ δεν πτώγονται. Παιδιά! Αυτή είναι η λιλιπούτη οπαδή, κυρίες και κύριοι. Περνάμε όμως στο πρόβλημα που διαβάσατε στην κατά τη διάρκεια των προηγούμενων θεμάτων που ανακύπτει ξαφνικά. Σύμφωνα με τις δημοσιογραφίες.